Κάθε φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια συνάντηση, όπου προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και τους τρόπους για την αντιμετώπιση της κρίσης, ό,τι συσσόρευσε αυτή η οικονομική κρίση, στο μυαλό μου μου έρχονται τα συναισθήματα ή η συζήτηση που επικρατούσε όταν ξεσπούσε αυτή η κρίση. Τότε που κατέρεαν οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που είχε ξεσπάσει η διάλυση ουσιαστικά της Lehman Brothers, όπου όλοι κουβεντιάζαμε για τους άφρονες και φιλοχρήματος και αλαζόνες γιάπηδες και golden boys, τα οποία δημιούργησαν αυτή την κρίση φουσκώνοντας, ας πούμε, τα χρηματιστηριακά προϊόντα. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη και έντονη κριτική σε ηθικό επίπεδο, ας πούμε, για τον καπιταλισμό, που περίπου κατέρεε. Δεν μπορούσε να έχει το ηθικό πλεονέκτημα ότι μπορεί συνεχώς να οδηγεί στην ανάπτυξη κτλ. Και έχουμε φτάσει 7-8 χρόνια μετά, που εμείς μετράμε ήττες. Που αυτή η κρίση που υποτίθεται, και σωστά ίσως κάναμε την ανάγνωση και τότε, θα ήταν το προμήνυμα για την κατάρρευση αυτού του συστήματος, με έναν διαβολικό τρόπο, έναν σατανικό τρόπο, χρησιμοποιώντας μάλιστα και εργαλεία αυτού που λέμε μεταξύ μας κενσιανικής πολιτικής, ας πούμε, αντίληψης, οικονομικής αντίληψης, κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή να είμαστε χαμένοι, και όχι μόνο εμείς, ακόμη και χώρες αυτού που λέμε του πυρήνα, ξέρω εγώ, έστω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Βέλγιο, οι σύντροφοι εδώ από το Βέλγιο, μπορούν να μας περιγράψουν. Είχε ενδιαφέρον, αν θέλετε, διδακτικό για τη στρατηγική ικανότητα του κεφαλαίου, για τη στρατηγική ικανότητα των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, να μπορούν να μεταστρέφουν τις συνθήκες ήττας πολύ εύκολα στις συνθήκες νίκης. Και αν θέλετε, δείχνει και την αδυναμία με την οποία εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αποσπασματικά πολλές φορές τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ας ερθούμε στο σήμερα και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που γενικώς διατρέχει τη συζήτηση περί της Ελλάδας. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα? Τι γίνεται εδώ πέρα? Είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο? Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν ειδικά στην αρχή της κρίσης δύο αναγνώσεις, η μία περισσότερο εσωτερική και η άλλη εκτός της Ελλάδας, οι οποίες προσπαθούσαν να κατανοήσουν με ατελή εργαλεία, και αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη και αρχική περίοδος όπου ξέσπαγε ένα πράγμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούσαμε να φανταστούμε, να κατανοήσουν την κρίση. Υπήρχε μια εθνική αφήγηση, όπου η Ελλάδα είναι ένας περιούσιος τόπος με ένα περιούσιο λαό, όπου εφαρμόζεται πάνω της ένα σατανικό σχέδιο, είναι τόσο αφελές, όσο το λέω, ακόμη και αν είχε πολλές φορές και επιστημονικές περικοκλάδες, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά πάλι με ένα εθνικό σχέδιο, με μια μεγάλη εθνική συμμαχία, στην οποία θα περιλαμβανόταν ακόμη και μια υποτιθέμενη εθνική αστική τάξη, χωρίς να ξέρουμε καν, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε καν το επίπεδο ανάπτυξης και τη διαφορετική νοοτροπία, ας πούμε, που είχε ο καπιταλισμός, την παγκοσμιοποίησή του, τις λειτουργίες ίδιας της εθνικής αστικής τάξης. Υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση που ερχόταν από το εξωτερικό, η οποία ως ένα σημείο είχε επιβληθεί, αν θέλετε, στο πλαίσιο μιας προπαγάνδας γι' αυτό, όπου η Ελλάδα ήταν ένας τόπος που στην καλύτερη περίπτωση είχε άφρονους πολιτικούς, στη χειρότερη περίπτωση είχε και άφρονους πολίτες, οι οποίοι ως τεμπέληδες τζίτζικες κατανάλωσαν όλα αυτά που δεν θα έπρεπε να καταναλώσουν και με έναν σχεδόν θεολογικό τρόπο, με μια θρησκευτική αφήγηση, θα έπρεπε να τιμωρηθούν. Αυτή λοιπόν η ανάγνωση από το εξωτερικό, που έπεσε σε μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας της Ευρώπης και πολύ φοβάμαι και μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και συνδικάτων, σε κάποιους τουλάχιστον χώρες της Ευρώπης, δημιούργησε την Ελλάδα σε ένα μακρινό τόπο. Στην καλύτερη περίπτωση, ως ένα τόπο ενός αντίστροφου οριανταλισμού, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Τι θέλω να πω με αυτό? Με έπιαναν ειδικά στην αρχή της κρίσης συνδικαλιστές από την Ευρώπη με πραγματικά ειλικρινή διάθεση τι να κάνουμε για να συμπαρασταθούμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα περίπου στα μυαλά τους, το ένιωθα, ήταν μια χώρα κοντά στη Συρία, όπου ήταν μια εξωτική δυστοπία, να την πούμε έτσι, όπου συνέβαιναν διάφορα φοβερά πράγματα, μακριά όμως από εμάς, και στα οποία όφιλε να συμπαρασταθούμε. Έχοντας περάσει 5-6 χρόνια από αυτή την ιστορία, όποιος βγει στους δρόμους, έβγαινε και μπορεί και βγει στους δρόμους της Αθήνας ή ακούσε τις περιγραφές, την περιγραφή που έκανε πριν λίγο ο Γιάννης Κουζής εδώ πέρα για τα εργασιακά δικαιώματα ή αυτή που ξέρουμε εμείς, οι προσωπικές ιστορίες που μπορούμε εμείς να πούμε, ο καθένας από εμάς εδώ, θα διαπίστωνε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια εικόνα,
μια χώρα, ας πούμε, μπορούσα να το πούμε, καπιταλιστικής συσσόρευσης, έτσι. Μια χώρα που θυμίζει την Μεγάλη Βρετανία του Ντίκενς, την Αγγλία, το Λονδίνο του Ντίκενς. Υπάρχουν εικόνες του παρελθόντος. Το τρομερό σε αυτή την κατάσταση, την υπόθεση, ότι αυτές οι εικόνες του παρελθόντος δεν είναι παρά εικόνες του μέλλοντος της Ευρώπης. Και αρχίζουμε και το αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά και αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται σιγά σιγά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντική κάθε πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται στην κατεύθυνση, με όποια προβλήματα και αν έχει. Γιατί ακόμη προσπαθούμε να βρούμε τους βηματισμούς μας. Ακόμη προσπαθούμε, φανταστείτε ότι εντός στην Ελλάδα προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές, όχι ανάμεσα σε εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ή μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά ακόμη και από κλάδο σε κλάδο. Προσπαθούμε λοιπόν να προσπεράσουμε, να ξεπεράσουμε αυτά τα δίκτυα και να συναντηθούμε. Τι είναι λοιπόν αυτό το μνημόνιο? Το μνημόνιο καταρχήν είναι μια ακραία εκδοχή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Και τι εννοώ ακραία? Δεν περιορίζεται απλά σε αυτό που λέμε στις ένας πλεονασμός περιοριστικές πολιτικές, περιοριστικές οικονομικές πολιτικές. Έχει μια μεγαλύτερη απέτηση. Έχει μια απέτηση, θα τη χαρακτήριζα βιοπολιτική. Έχει μια απέτηση να παρεβαίνει σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Και έχει μια βασική παράμετρο, που συνήθως τη ξεχνάμε όταν περιοριζόμαστε στην οικονομική της ανάλυση. Έχει την παράμετρο ότι απαιτεί για την εφαρμογή του έναν άνθρωπο απογυμνωμένο από πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Και με τέτοια πλευρά και ένα τέτοιο σημείο είναι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Η οποία στην ουσία στερεί από τους εργαζόμενους τη δυνατότητα, το βασικό στοιχείο, δηλαδή τα συνδικάτα, δομήθηκαν πάνω στη λογική της κινηματικής διαπραγμάτευσης. Της δυνατότητας δηλαδή μέσω των μέσων που κατέρχονται να μπορούν να διεκδικούν δικαιώματα και να καταλήγουν να φτάνουν στο τραπέζι, ας πούμε, με τους εργοδότες, προχωρώντας σε μια. Δηλαδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τα συνδικάτα δεν έχουν και λόγο. Ειδικά τα συνδικάτα στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν και λόγο ύπαρξης. Ένας από τους λόγους, ας πούμε, ύπαρξης τους οποίους τα συνέδεαν. Αυτό λοιπόν χοντρικά είναι το μνημόνιο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρέμβει, να δημιουργήσει μια τέτοια εικόνα, μια τέτοια κατάσταση στην ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να καλύψουμε ένα πέπλο απογοήτευσης και απελπισίας, όπου τίποτα δεν μπορεί να συμβεί και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό λοιπόν ως μια γενική εικόνα, ένα ανελαστικό σχήμα που δεν επιτρέπει ούτε κριτική των όρων, ούτε κριτική των προϋποθέσεων του, ούτε κριτική των αναφερομένων του. Ένα πράγμα που δεν μπορείς να το υπερβείς, βυθίζοντας τους ανθρώπους στην απογοήτευση, στην παρέτηση και στην κατάθλιψη. Πώς αντέδρασε το συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτό? Νομίζω την ιστορία την ξέρουμε. Και το συνδικαλιστικό κίνημα δεν αντέδρασε με τον τρόπο που περιπέραμε, ή για την ακρίβεια αντέδρασε ελλειμματικά, έχοντας εγγενείς αδυναμίες, αδυναμίες που τις κληρονόμησαν προηγούμενες καταστάσεις. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στον αυτό που αποκαλούμε εδώ κυβερνητικό συνδικαλισμό, που εγώ δεν τον περιορίζω, αν θέλετε, είναι το μικρότερο κακό στην υποστήριξη μιας ή πολλών κυβερνήσεων του παρελθόντος. Αυτός, αν θέλετε, μπορούσε να εμφορείται και από μια διάθεση, ας πούμε, έστω αφελή, έστω ανόητη, υπεράσπισης μιας ιδεολογίας, μιας πολιτικής αντίληψης. Μιλάω για ένα πλέγμα σχέσεων, πάνω στο οποίο συγκροτήθηκε ο συνδικαλισμός, ο οποίος είχε να κάνει με μια συνδιαχείριση, η οποία κατέληγε σε ευρύτατα πελατειακά δίκτυα, τα οποία διαχειρίζονταν από το δημόσιο έως και στον ιδιωτικό τομέα και πολλές φορές κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Το πώς έχει καταντήσει η ΓΕΣΕΑ σήμερα νομίζω είναι ένα δείγμα. Και το πώς επιβιώνουν πρακτικές και άνθρωποι μέσα στη ΓΕΣΕΑ αυτών των πρακτικών οι οποίες κληρονόμησαν στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν το σύστημα, χάνοντας και την ίδια την δυναμική της κινηματικής διαπραγμάτευσης, γιατί όπως περιέγραψα πριν, το μνημόνιο είναι ένας οδοστοτήρας που σαρώνει τα πάντα, δεν μπορεί να συζητηθεί, δεν μπορεί να χάσει ούτε μια φορά, γιατί αν χάσει θα είναι σαν μια κλωστή η οποία θα αρχίσει να ξυλώνεται. Πάνω σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, αυτό λοιπόν προσπάθησε το συνδικαλιστικό κίνημα να αντιμετωπίσει. Και το αντιμετώπισε ηρωικά κάποιες φορές, με πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, με πολύ μεγάλα λαϊκά κινήματα. Άλλες φορές με μοναχικές, αλλά επίσης ηρωικές και εμβληματικές και νησίδες, ας πούμε, αντίστασης. Νησίδες των απολυμένων στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, νησίδες που ποτέ όμως δεν μπορούσαν να συναντηθούν μεταξύ τους για να τον μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με επάρκεια. Και βρισκόμαστε στη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εξής προβλήματα, πέρα από αυτά. Την αδυναμία, την τοπική, αν θέλετε, αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήματος.
έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα περίπου 30% ανεργίες, εκ των οποίων το 60% είναι νέοι. Και αυτός, πέραν τον οικονομικό, την οικονομική κοινωνική του επίπτωση, είναι ένας ψυχολογικός μηχανισμός. Ψυχολογικός μηχανισμός στον άνθρωπο ο οποίος πάει να δουλέψει για τετράωρο, πληρώνεται για τετράωρο, αν πληρωθεί, γιατί έχουμε και αυτό, μπορεί να περάσουν 3 έως 6 έως 8 μήνες για να πληρωθεί, και δουλεύει 8 ώρες. Αυτός λοιπόν που δέχεται για τον εαυτό του αυτή τη μοίρα, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι υπάρχει μια στρατιά ανθρώπων που περιμένει να βρει δουλειά. Και η οποία ενδεχομένως να δεχτεί και μια πολύ χειρότερη μοίρα από αυτή που επιφυλάχθηκε σε αυτόν. Ταυτόχρονα τα συνδικάτα έχουν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, την αλλαγή των παραγωγικών δομών. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά συνολικά την Ευρώπη. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η δομή των συνδικάτων βασίστηκε πάνω στη λογική ότι η δουλειά γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι σταθερός και πιθανόν να είναι ο ίδιος για όλη τη ζωή. Η δουλειά γίνεται σε ένα 8 ώρο και η δόμηση η ίδια των συνδικάτων βασίστηκε πάνω σε αυτό, σε σταθερές περίπου σχέσεις κτλ. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έδωσα μια περιγραφή προηγουμένως. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν 4 ώρες, που πληρώνονται για 4 ώρες και δουλεύουν 8. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν μια φορά την εβδομάδα. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν από το σπίτι και στρατιές ανέργων. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος κοινωνικός χώρος που τα συνδικάτα δεν μπορούν να τον περιλάβουν στο αφήγημά τους. Πιθανόν λοιπόν τα συνδικάτα θα πρέπει να ακολουθήσουν με κάποιο τρόπο, δεν έχω άμεσες απαντήσεις ή μάλλον έχω ατελείς απαντήσεις, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τον καπιταλισμό που βρίσκεται στον 20ο αιώνα, στον 21ο αιώνα, ενώ οι ίδιοι εμείς βρισκόμαστε στο 19ο, προς την συγκρότηση, τη δομή και τη λειτουργία μας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Καταρχήν, να ξαναλειτουργήσουν τα συνδικάτα, τα πρωτοβάθμια συνδικάτα, που είτε είναι διαλυμένα, είτε έχουν καταντήσει πολιτιστικοί σύλλογοι, σε κάποιες περιπτώσεις στο δημόσιο αναφέρομαι, μια που ξέρω λίγο καλύτερα από εκεί, που κάνουν μια εκδρομή το χρόνο και τίποτε άλλο. Να λειτουργήσουν λοιπόν τα συνδικάτα, να ξαναεμπνεύσουν τους εργαζόμενους και οι συνδικαλιστές τους με ηθικό πλεονέκτημα, όχι αυτές οι εικόνες και αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι φιγούρες και αισθητικά αν θέλετε, οι οποίες κυκλοφορούν ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων, γελάνε οι συντρόφισσες πίσω. Καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δείχνει μια, αν θέλετε, μια εικόνα ενός παρεκκλασμένου πράγματος, το οποίο δεν μπορεί να εμπνεύσει τους εργαζόμενους. Πέρα από αυτό, ακριβώς επειδή είναι τέτοιου είδους οι σχέσεις πλέον των ανθρώπων με την εργασία, θα πρέπει να αλλάξει και η σχέση και η λειτουργία και η ίδια η δομή των συνδικάτων. Θα μπορούσα να προτείνω πειραματικά κι εγώ, σε έναν πειραματικό τόπο είμαστε άλλωστε στην Ελλάδα, όπου εφαρμόζονται πράγματα που θα εφαρμοστούν αλλού μετά, τη λειτουργία των συνδικάτων ως αστερισμών, ας πούμε, ως οριζόντιων διακλαδώσεων, δικτυώσεων, ας πούμε, ανθρώπων, που δεν θα έχουν την αυστηρή ιεραρχική και κάθετη δομή που έχουν τώρα, όπου θα παρεμβαίνουν, για την ακρίβεια δεν θα παρεμβαίνουν, θα συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας των ανθρώπων, στους οποίους εντάσσουν. Αλήθεια, πού είναι αυτοί οι άνεργοι? Πότε εντάχθηκαν σε ένα σωματείο? Πώς τους βλέπετε το σωματείο? Εδώ υπάρχει και πρόβλεψη ότι μετά από 6 μήνες, Γιάννη, πρέπει να φεύγουν από τα συνδικάτα. Και δεν έχουν άλλο τύπο οργάνωση. Και ξέρετε, ο άνεργος, επειδή ακριβώς είναι τέτοια η φύση, ας πούμε, του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού συστήματος, βγαίνοντας από το χώρο της εργασίας, βγαίνει και από την πολιτική διαδικασία. Ως ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του, κακός λέμε εμείς, αλλά έτσι τον θεωρεί τον εαυτό του, ως ένα άχρηστο. Ως ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα στην κατάσταση, άρα δεν έχει λόγο παρέβαση. Ενδεχομένως είναι ένα επιβίωμα από διαφορετικού τύπου κοινωνικές οργανώσεις, δεν αφορά αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να επενδύουμε σε αυτές τις είδους πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που ξεκινάνε με ένα, αν θέλετε, αυτόνομο χαρακτήρα, σαν αυτή εδώ, από μια προσπάθεια να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, που όμως είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα, από την προσπάθεια, τη θέληση και τη βούληση να βρούμε νέους τόπους και νέους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, από την προσπάθεια να συναντηθούμε άνθρωποι συνδικάτα με φαινομενικά πολύ διαφορετικά προβλήματα, αλλά με κοινούς τόπους στην πραγματικότητα, γιατί διαφορετικά θεωρώ πολύ δύσκολο ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές συνθήκες. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό,
από αυτή τη σημερινή συνάντηση και από άλλες που μπορεί να γίνουν ή γίνονται και με διαφορετικούς τρόπους, να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα νέο αφήγημα, ένα νέο τρόπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ειδικές κρίσεις. Ευχαριστώ.